Ούτε το κόστος για τα βασικά της κοπής των χόρτων και της αυτοφιούς βλάστησης δεν καλύπτει το ποσό των 80.000 ευρώ που έλαβε ο Δήμος Ιωαννιτών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την πυροπροστασία την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Σε αυτό το ποσό μάλιστα συνυπολογίζεται εκτός από την κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης και ο καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων και του οδικού δικτύου, όπως και η δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας. Ο Δήμαρχο Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα, στην αρχή τη συνεδρίαση έκανε ιδιαίτερη μνήμα στο ζήτημα, καλώντα του πολίτε να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τι υποχρεώσει για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν, αναλαμβάνοντα τι ευθύνε για τα ακίνητα ιδιοκτησία του. Ο αρμόδιο αντιδήμαρχο Μάικης Χρυσοστόμου, από την άλλη, τόνισε πω η χρηματοδότηση δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά στον Δήμο Ιωαννιτών, ενώ επανέλαβε την αναφορά που είχε κάνει στη συνεδρίαση του Φώδησα σχετικά με την απουσία αδειοδοτημένου χώρου εντό των ορίων του Δήμου, στον οποίο θα μπορεί να γίνεται η εναπόθεση των κλαδεμάτων και τη βλάστηση που κόβεται είτε από τον Δήμο είτε από του ιδιώτε. Ο μόνο αδειοδοτημένο χώρο αυτή τη στιγμή για να πάμε οικοδομικά υλικά είναι ένα ιδιώτη, ο οποίο είναι έξω προ την Ελεούσα, ο οποίο έχει αδειοδοτημένο χώρο να πάμε μόνο τα οικοδομικά υλικά, ό,τι υπάρχει δηλαδή από εξκαφ... εξκαφή και από χρήση οικοδομικών υλικών, από ανακαινήσει σπιτιών. Το πράσινο δεν υπάρχει αδειοδοτημένο χώρο αυτή τη στιγμή να πάμε. Στο διάστημα αυτό που πέρασε, ψάχνουμε να αδειοδοτήσουμε χώρου, γιατί έχουμε και τη δικαιοσύνη. Η κυρία Τσουμάνη το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί θα μα κάνει και μήνυση, γιατί καθαρίζουμε. Λοιπόν, έχουμε και τη δικαιοσύνη και λέει, ξέρετε, αν, αδειοδο, αν ρίξετε τα χόρτα σε συγκεκριμένη περιοχή, θα σα κάνουν μίληση για μόλι περιβάλλοντο. Αλλά όλε οι περιοχέ έχουν μολυνθεί. Αν πάτε στην Πεδινή, στην Κατσικά στα Καρδαμίτσα, στην Ανατολή, στα Γιάννενα. Ο καθένα κόβει τα χωράφια και τα, τα, χορτάρια και τα ρίχνει απ' από το σπίτι. Πίσω από του κάδου και συγκεκριμένα θέματα. Προσπαθούμε να μάσουμε, έχουμε μαζέψει 400 αυτοκίνητα μέχρι στιγμή. Πού τα πετάμε, σε αυτό το χώρο που μπορούμε να τα πετάξουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα πηγαίνουμε πάνω στο χιτά. Εκεί τα πετάμε. Δεν μπορούμε να τα πετάξουμε καπαλού, δεν μπορούμε να τα στρώσουμε σε χωράφια. Πάμε και φυλακή στο τέλο.